Με το χειρότερο τρόπο μπήκε η νέα χρονιά στην Ιεράπετρα. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Γραλιγιάς, ανεμοστρόβιλος άρρωσε τα πάντα στο πέρασμά του, αφήνοντας πίσω του κατεστραμμένες περιουσίες. Είμαστε την στιγμή που γίνεται η αυτοψία. Η διαπιστωμένη ζημιά, ιδιαίτερα στο χώρο που βρισκόμαστε, είναι αρκετά μεγάλη, που αγγίζει κοντά το 50% της συνολικής παραγωγής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ασφαλισμένος στον ΕΛΓΑ και από τη στιγμή που υπάρχει ασφάλιση στον ΕΛΓΑ, η διαδικασία που προβλέπεται είναι και αποζημίωση όσον αφορά και την παραγωγή και όσον αφορά και την κατασκευή. Όσον αφορά την κατασκευή μέσω των ΜΖΑ, τα οποία όμως από εδώ και το τελευταίο χρόνο υλοποιεί ο ΕΛΓΑ. Άρα ο ΕΛΓΑ πρέπει να κινηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Ο δε κανονισμός του ΕΛΓΑ προβλέπει ασφάλιση της κύριας εγκατάστασης με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό λοιπόν ας το έχουν υπόψη τους και οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιά στο πώς μπορούν να λειτουργήσουν και πώς θα δράσουν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει άμεση αποκατάσταση των ζημιών με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Από χθες το πρωί ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Μαλιωτάκης, ήταν στις ζημιές. Έχουμε καλέσει τον ΕΛΓΑ, γίνονται οι καταγραφές. Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρώπινος δυνατόν για να αποζημιωθεί ο κόσμος, γιατί οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση από την πλευρά του Συλλόγου. Πρώτη εκτίμηση αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Τώρα και εμείς έχουμε βγει σήμερα μαζί με το συνεργείο του ΕΛΓΑ, καταγράφουμε. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες. Ακούω ότι πολλοί από τους πληγέντες δεν έχουν ασφαλιστεί στον ΕΛΓΑ. Αυτό σας προβληματίζει? Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ας μην πούμε κάτι τώρα, θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε πάντως ο κόσμος να αποζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Προχθές το απόγευμα, 6.30 ώρα, 31 του μήνα, έγινε ένας ανεμοστρόβιλος εδώ στην Ιεράπετρα, περιοχή Άγιο Πνεύμα. Στο πέρασμά του δεν άφησε τίποτα όρθιο. Από υπόστεγα επιχειρήσεων, θερμοκήπια, στο θερμοκήπιο συγκεκριμένο που βρισκόμαστε τώρα, υπάρχουν και άλλα θερμοκήπια, σοβαρές ζημιές. Έχει ενεργοποιηθεί ο ΕΛΓΑ, έχει έρθει αντιπρόσωπος και κάνει επιτόπου αυτοψίες. Από την πλευρά του Δήμου έχουμε ενεργοποιηθεί. Όλη Δευτέρα θα πάνε οι ιδιοκτήτες που έχουν ζημιά τα θερμοκήπια να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν. Οπότε και θα προχωρήσει η διαδικασία της αποζημίωσης των παραγωγών. Αυτό που ξέρω είναι ότι μου έχουν πει παλιοί ότι τέτοιο ανεμοστρόβιλο είχαν πολλά χρόνια να δουν, 15-20 χρόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος σε αυτό το διάστημα. Το θέμα είναι ότι θα δούμε με την περιφέρεια αν μπορούμε να παρεύουμε και με ποιο τρόπο, έτσι ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην πρόληψη.